Φίλες και φίλες, καλησπέρα. Πώς είστε, όλα καλά? Πάμε λοιπόν να θαυμάσουμε αυτή την πραγματική ομορφιά που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Μια πραγματική οπτασία. Πάντα με το στυλάκι της, στολισμένη, φτιαγμένη, τη βλέπεις και ανοίγει η καρδιά σου. Ειδικά όταν μιλάει, αυτή τη βελούδινη φωνή την ακούς και πας στην πέμπτη διάσταση. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σήμερα το πρωί και τι έπαθε. Σε καλά. Είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω έτσι από κοντά. Όπα, τώρα να το σχολιάσω λίγο. Είδαμε τις διαφορές, πήγαμε από τη μία εικόνα στην άλλη. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή διαφορά από εδώ πέρα. Προχωράμε όμως και την είδα και πρώτη φορά, λέει. Δεν έχει σκάσει και τίποτα. Εμείς έχουμε αποκτήσει νέα συνήθεια τώρα. Τρώμε κόλυβα αυτές τις μέρες. Καλά, πλάκα κάνετε πρωί. Τα έχει στείλει. Εδώ ταιριάζει και το Ιωνία η μνήμη τώρα, αλλά δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο κύριος Πουλάκης μας τα έστειλε. Κυρία Βούλγαρη, μην έρθετε προς τα δω, εγώ είμαι προληπτική. Οπ, προληπτική. Καλά, τι σώει επιστήμονα είναι και προληπτική. Δεν ταιριάζει η επιστήμη με την πρόληψη, με τη δυσιδαιμονία. Ή θα είσαι επιστήμονας ή θα είσαι προληπτικός. Επιστήμονας και προληπτικός, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν είναι. Ή το ένα είναι ή το άλλο είναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Δεν μπορώ πρωί. Είναι πολύ ωραία. Δεν μπορώ να με προσβάλλετε. Σας παρακαλώ. Είδατε όταν ανεβάζει τους τόνους, μιλάμε. Σε πιάνει μια Γαλλία, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το κάτι. Κύριε, θα σε απόπλευρα να σοβαρευτούμε εδώ πέρα. Κάνω εγώ, κύριε Παγωνία, φτιάξτε. Συγγνώμη, ήρθα πρωί 6,5 ώρα και να μου δώσω το κόλυβα. Ορίστε, ήρθε πρωί 6,5 ώρα. Μιλάμε για μια πολύ εργατική γυναίκα που ξυπνάει από τις 5 λογικά για να φτιαχτεί, να φτιάξει αυτό το μαλλί, το σιώσει, στολιστεί, να φτιαχτεί και γιατί μετά πρέπει να γυρίσει όλα τα κανάλια μέχρι το μεσημέρι. Μετά κάποια στιγμή δεν ξέρω, πρέπει να πηγαίνει και σε κάποιο γιατρείο για να βγάζει αυτές τις αποφάσεις που μας λέει κάθε μέρα, μας έχει τρελάνει. Πάμε παρακάτω να δούμε. Τα φάγε τα κόλυβα, δεν τα φάγε. Συγγνώμη, κύριε Παγόνη, δεν μου είπατε να τρώω καλά. Τα κόλυβα δεν είναι superfood. Πολύ σωστός ο φίλος εδώ πέρα. Πολύ σωστός. Τα κόλυβα μέσα έχουν πάρα πολλά πράγματα. Το ένα, το άλλο, στάρια, σταφίδες, τι άλλο. Είναι πάρα. Φάει, κύριε Παγόνη, με τα κακολυβά σου. Φάει τα κολυβάκια σου. Κύριε Βουλγαρή, σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα σοβαρευτείτε ή θα σκοθώ να φύγω. Θα σας βάλω λίγο. Κανονίστε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν έρχεται η κυρία Παγώνη στο στούντιο. Θα καθόμαστε σούζα. Δεν μπορούμε τώρα μπροστά σε αυτή την προσωπικότητα, σε αυτή την οπτασία, να κάνουμε τέτοιες καρατέτια καραγκιουζλίκια. Ντροπή ρε παιδιά, τι την περάσατε τη στιγμή. Πάρετε στο νοσοκομείο. Αθή. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να... Αιωνία. Και είναι ωραίο φαγε, ωραίο superfood τώρα. Παρενέργειες της COVID είναι αυτές. Δεν ξέρω. Παρενέργειες COVID είναι αυτές, λέει. Δηλαδή, κυρία Παγώνη, που είσαι και τόσο πολύ ειδική και μας έχεις, ας πούμε, πει τόσα πράγματα με την ειδικότητά σου, παραδέχεσαι ότι ο COVID έχει παρενέργειες, μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό κατάλαβα. Παρενέργειες COVID. Λοιπόν, τώρα ξέραμε ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Έχει και ο COVID παρενέργειες, πρώτη φορά τα ακούμε. Κάτι έχει μάθει εκεί που πάει στα νοσοκομεία και και σπουδάζει και τις μελέτες της. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα το αφήσω για εσάς και το άλλο είναι για το Μουτσινά. Λοιπόν. Γιατί μας τα έστειλε ο κύριος Πουλάκης, το αυτό θα πάει στο Νίκο το Μουτσινά. Έχω να στείλω... Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είσαι σοβαρή. Ήρθε η γυναίκα εκεί πέρα να μας δώσει τις γνώσεις της, την ειδικότητά της, να μας ανοίξει την καρδιά που τη βλέπουμε, αυτό το στυλ της, τη φωνή της και της πήγε τα κόλυβα. Είμαστε καλά, ρε. Μην τη ζωρίζει, άλλο θα φύγει. Λοιπόν, μην εκνευρίσετε τώρα. Εκνευρίστηκε τώρα, το πετάει, μιλάμε, λες και πετάει την μπόκα το τα 121, λες και παίζει πόκερ είναι. Πλάκα. Παιδιά, τα πέταξε. Να σου πω, έλα. Εντάξει, είμαι προληπτική, δεν μπορώ αυτά τα πράγματα προληπτική. Πάλι προληπτική. Κηδεία πήγα. Τόσες κηδείες που γίνονται κάθε μέρα, κύριε Παγόνη μου, γιατί δεν πας και εσύ να κάνεις συμπαράσταση στις γυναίκες που πεθαίνει ο κόσμος. Εντάξει, κύριε Παγόνη μου, εντάξει, κύριε Παγόνη, πιείτε λίγο νεράκι. Πιες νεράκι, μη σου κάτσει το λαιμό το κόλυβο τώρα και σε τρέχουμε σε να κάνουμε τη δικιά σου κηδεία, καταλαβες. Πιες το νεράκι σου. Πιείτε λίγο νερό. Πιείτε λίγο νερό. Μα είναι ωραία τροφή. Φάτε το εσείς, τι μου το φάγαμε εμείς. Έχει ρόδι, τσομπανάκι. Κανονικά, λάθος, όπα. Κανονικά, σαν γιατρή και ειδικό, έπρεπε να προάγει την καλή διατροφή για την καλή υγεία. Έπρεπε να πει πρώτη να δώσει το παράδειγμα για να φάει το κόλυβο και να πει μπράβο, παιδιά.
Τέτοια πράγματα πρέπει να τρώτε, γιατί είμαι γιατρός και ειδικός και σας συμβουλεύω να τρώτε καλές, σοβαρές και φυσικές τροφές, super foods ας πούμε, για να έχετε καλή υγεία. Δεν δίνεις το καλό παράδειγμα, κυρία μου, παγόνι μου, δεν το δίνεις. Γιατί? Σε έχει φάει μισό κιλό κόλυβα από το πρωί. Φτάσαμε στο σημείο να τρώω και κόλυβα, κύριε Χασαπόπουλε, πρωί-πρωί, κατάλαβα. Κυρία, γάρα κάνει. Πολύ καλά κάνει. Φίλες και φίλοι, αυτά ήτανε. Ελπίζω να το διασκεδάσατε. Πατάτε μου αρέσει κάτω από το βίντεο, πατάτε το κουμπί εγγραφή, καθώς και το καμπανάκι για να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις από το κανάλι μας.